111 πρώην συμβασιούχοι του Δήμου Πατρέων έστησαν αντίσκηνο στη μέση της οδού Μεζόνο στην Πάτρα μπροστά από το Δημαρχείο. Προσπαθούν να σώσουν τις θέσεις εργασίας τους. Είμαστε 111 οικογένειες της κοινοφελούς εργασίας. Έχουμε έρθει και κάνουμε κινητοποίηση έξω από το Δημαρχείο. Έχουμε κλείσει τη Μεζόνο. Φεύγοντας από εδώ, πάω σπίτι μου. Δεν έχω ούτε και θα πω ταμείο. Αν δεν πάρουμε το μήνα που ζητάμε από τον κύριο Πελετίδη να μας δώσει, εγώ προσωπικά δεν μπαίνω ταμείο. Και πολλοί συνάδελφοί μας ακόμα. Οι συμβασιούχοι του Δήμου Πατρέων συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από την περασμένη Παρασκευή, ζητώντας να παραμείνουν στην εργασία τους. Το φάσμα της ανεργίας αντικρίζουν συνολικά 400 συμβασιούχοι. Είμαστε 400 οικογένειες από το κοινοφελές πρόγραμμα, το οποίο έχει λήξει και είμαστε με παράταση προσωρινή διαταγή στο δικαστήριο, από το δικαστήριο. Ζητάμε από τον Δήμαρχο να μας στηρίξει, όπως διαχρονικά έχει κάνει με τους εργαζόμενους στο παρελθόν των κοινοφελών προγραμμάτων, και κάποιοι από αυτούς συνεχίζουν και εργάζονται στο Δήμο για 2 έτη περίπου. Θα βρεθούμε στο δρόμο, δεν θα πάμε, περισσότεροι από εμάς δεν θα πάμε καν ταμείο. Ζητάμε τη στήριξη όλης της πόλης, γιατί είναι μια πόλη που αν μη τι άλλο η ανεργία τη μαστίζει χρόνια τώρα, και δεν είμαστε μόνο εμείς, συνολικά είμαστε 400 άτομα σε αυτό το κοινοφελές. Κάνουμε τον αγώνα μας και ελπίζοντας σε ένα καλό αποτέλεσμα, τουλάχιστον μέχρι να μπούμε στο Ταμείο Ανεργίας. Οι πρώην συμβασιούχοι του Δήμου Πατρέων, που εργάζονταν μέσω του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας, δηλώνουν πως βασίστηκαν στα λόγια της Δημοτικής Αρχής. Έχουν φτάσει στα όρια της αντοχής τους, ωστόσο παλεύουν για μια θέση στον ήλιο, έστω και την τελευταία στιγμή.